είμαι με το Χάρο. Όχι, δεν είμαι με το Χάρο. Είμαι εδώ με μια πασίγνωστη YouTuber που όλοι λατρεύετε και όλοι μου λένε Αντωνία, κάνει collab μαζί της εδώ και πόσο καιρό. Και δεν είναι άλλη από την... Είμαι εδώ με την Κατερίνα από το κανάλι Κατερίνα από 22 και Φράουλες 22. Όλα δεν τρώει ποτέ και είπε να φάει τώρα. Να πω γεια. Ναι, να πεις. Α, είπα. Είπα. Α, είπα. Εντάξει, είναι πάλι γεια. Γεια. Θα κάνουμε fluffy slime. Από τότε που έκανα το προηγούμενο βίντεο με το slime, μου λέτε δύο πράγματα. Να κάνω fluffy slime και να βάλω και χρώμα. Οπότε σήμερα θα το κάνουμε και είναι εδώ η Κατερίνα. Τέλεια. Και στο κανάλι της Κατερίνας έχουμε κάνει επίσης βίντεο με slime. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα, πες να μην πετύχει καν. Αλλά ξέρεις, είσαι στο κανάλι μου, πρέπει να κάνεις κάτι πρώτα πριν ξεκινήσεις το βίντεο. Τι? Έχουμε βάλει νερό να ζεσταίνεται. Και σε αυτό το μπολ αρχικά θα αναμίξουμε το νερό με τον βόρακα. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, εγώ το έχω πάρει από το φαρμακείο της ξαδέρφης μου. Θα σας έχω όλες τις πληροφορίες στην περιγραφή σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να πάρετε. Και παιδιά, προσεκτικά, μακριά από τα μάτια, μακριά από το στόμα, ξέρετε. Ωραία. Τώρα είναι καυτό. Θα το αφήσουμε λίγο να γίνει κλιαρό. Yes. Για να φτιάξουμε τον βόρακα. Πέρα από το βόρακα, χρειαζόμαστε ως συνήθως κόλλα. Και για το fluffy slime χρειαζόμαστε αφρό ξυρίσματος, υδρό για φακού συμπαθής και αυτό εδώ πέρα. Έλλη μου λέει χρησιμοποιήσει σαπούνι που είναι σε μορφή αφρού. Οπότε αυτό είναι καθαριστικό σε μορφή αφρού. Σε ελπίζουμε. Ήταν η ιδέα τη Κατερίνα. Άμα αποτύχει. Και φυσικά χρώμα ζωχαροπλαστική. Λοιπόν, ρίχνουμε την κόλλα. Τέλειο. Πόρε φίλε, είναι πολύ ωραίο να βλέπει την κόλλα να πέφτει. Δεν ξέρω, θα είναι πολύ. Το νεράκι κρύωσε λίγο, οπότε θα βάλουμε βόρακα. Τη βάλει τόσο, ξέρω εγώ. Και θα δούμε άμα δεν πετύχει. Και τώρα εγώ στην κόλλα πρέπει να βάλω και εγώ λίγο νεράκι. Ωραία, έβαλα λίγο νεράκι. Τώρα θέλουμε αφρό ξυρίσματος περίπου 3 κούπες. Φίλε! Cheers! Γίνεται πολύ ωραίο! Πω, και αυτό μυρίζει τόσο ωραία αφρό. Τι συμβαίνει! Πρέπει να βάλουμε και δύο κουταλιές της σούπας, μάλλον, υγρό. Όλα μάλλον τα κάνεις όλα τα βίντεο σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής, αν θελήσει. Έχει αργήσει. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι ναι. Χάλια έγινα. Τιτανικός. Για να βάλω βόρακα. Είναι καλύτερο. Ναι. Νομίζω ναι. Όσο πάει δηλαδή. Είναι πιο σλάι. Πιάσε αυτό. Δεν είναι ρουλό. Τι κάνεις. Είμαστε 22 χρονών. Αποτύχαμε παταγωγός. Λοιπόν, είπαμε θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Επειδή δεν έχω κόλλα πλέον. Ήμασταν τόσο ηλίθιες που βάλαμε όλες τις κόλλες. Θα προσπαθήσουμε να κόψουμε αυτές τις κόλλες. Μπας και έχει μείνει τίποτα μέσα. Λοιπόν, θα κάνουμε μινιατούρα slime. Λοιπόν, με το μικροσκόπιο θα φαίνεται. Κάτι βγήκε για τον μία, έλα. Εντάξει. Με το τρία. Τρία. Δύο. Όχι, εσύ μας δείχνει. Δεν θα ανακατεύουμε. Πάμε, ένα, δύο, τρία. Φτάνει. Μην ανακατεύεις πολύ, μην ανακατεύεις πολύ. Άστο, μην ανακατεύεις καθόλου καλύτερα. Λίγο κάτι έχει στερεωθεί. Σκατά τα κάνα όλα. Δεν είμαι καλά παιδιά. Να σου πω κάτι. Έγινε νομίζω. Θα προσέχετε να μην κάτσει ο αφρός. Πρέπει απευθείας με το που γίνει αφρός να μπει η κόλλα, να μπουν οι φακοί, επαφείς όλα μαζί. Είναι. Καλό είναι. Θα κάνουμε ένα τελευταίο πείραμα για ό,τι γίνει. Το κάνω.
Δεν ξέρω με ποια λογική να κάνω αυτό. Είναι φλάφι! Είναι φλάφι! Είναι πιο φλάφι! Οπότε αν θέλετε να προσθέσετε και μετά λίγο αφρό για να γίνει πιο φλάφι, μπορείτε να το κάνετε. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο μας. Με τα κόμπων και φασάνων. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μου τα social media και τα προσωπικά μας κανάλι. Και από το βίντεο της Κατερίνας και από όλα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Yeah!